Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο vlog του καναλιού. Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια δεν είναι το πρώτο. Μάλλον, καλώς ήρθατε στο πρώτο vlog του καναλιού στα ελληνικά. Τώρα βέβαια που το ξανασκέφτομαι, ούτε το πρώτο vlog στα ελληνικά είναι. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε σε ένα vlog στο κανάλι, το οποίο εκεί που νομίζατε ότι μπορεί να έχει πεθάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ήλιο, η θέση του είναι τρομερή. Είναι τρομερή η θέση του. Πλάμε. Τώρα θα πάει η ρολόι, 18 φορές θα το γυρίσω. Τώρα πώς ακριβώς μπλέκεται όλο αυτό με το κανάλι και τι ακριβώς είναι αυτό που θα κάνουμε. Επειδή γενικά στο μέλλον έρχονται κάποια όμορφα ταξίδια σε ωραίους προορισμούς, σκέφτηκα ότι μπορεί να ξαναξεκινήσει στο κανάλι μία σειρά από vlogs τα οποία θα δείχνουν, ας πούμε, έτσι 2-3 πράγματα κόκκινο! Τα οποία θα δείχνουν έτσι 2-3 πράγματα σχετικά με το τι κάνουμε, πώς είναι η εργασία του live blogger σε διάφορα events, σίγουρα να δούμε και πώς είναι το live poker γενικά. Επιτέλους ο ήλιος μας έκανε το χατήρι να φύγει από τα μούτρα μας. Τι ωραία που τα σχεδιάζεις όλα και πότε τον παγάσα τον ήλιο. Πώς γίνεται κάθε φορά, παιδί μου, και κάτι θα εμφανιστεί εκεί πέρα, κάτι που δεν το έχεις υπολογίσει ποτέ, ας πούμε, και θα σου δυσκολέψει τη ζωή. Πιστεύω να σκάσει καμιά μύτρα που πουθενά να σηκώσει τον νου σου. Πρώτο vlog λοιπόν, πηγαίνουμε στο Φλαμίγκο για να δούμε το σημερινό mini τουρνουά που θα διεξαχθεί εκεί πέρα. Προς το παρόν οι επισκέψεις που θα κάνουμε για να παίξουμε αυτά τα live τουρνουά θα είναι σε Φλαμίγκο και Απολώνια. Για τώρα όμως ας επικεντρωθούμε στο Φλαμίγκο και στο τουρνουά το 50 ευράκι που θα παίξουμε σήμερα. Οριακά 2 τραπέζια θα είμαστε που θα παίξουμε. Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ένα event. Είναι πολύ πιθανό να έχει overlay, δεν ξέρω τώρα, θα δείξει πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Προς το παρόν, αυτό που έχουμε κάνει είναι να έχουμε πληρώσει το buy μας και αναμένουμε την έναρξη του τουρνουά. Ρίκαμε. Check. 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 Check.
Τι νταμάρικα έχεις? Είχες απ' όλα. Στο μηδέν θα τα βάζα. Ένα σωρίγα χωρίς καράικα. Δεν μπορεί μη βέβαια. Είμαστε μεσίως στο πρώτο break της ημέρας, δεκάλεπτο break, το οποίο ταυτόχρονα είναι και το τέλος των εγγραφών. 6 levels παίξαμε, 6-20 λεπτά level, και το έκτο ήταν και το τελευταίο που ήταν διαθέσιμο, το late registration. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, έχει μαζέψει 1.700 ευρώ το prize pool, που σημαίνει ότι έχει ένα μικρό overlay της τάξης των 300 ευρώ, το οποίο, εντάξει, okay, τίμιο είναι για όσους βρέθηκαν εδώ και παίζουν. 27 παίκτες έκαναν στη θέση τους στην αρχή, 22 συνεχίζουν τώρα αυτή τη στιγμή. Λογικά σε λίγο ή ενδεχομένως μετά το break θα ανακοινωθούν και οι πληρωμές. Αυτά προς το παρόν, με 16.900 κλείσαμε στο έκτο level, το οποίο σημαίνει ότι θα μπούμε στο 400-800 όταν συνεχιστεί το παιχνίδι, άρα δηλαδή οριακά θα έχουμε 20-21 blinds. Εντάξει. Τουρμπλασιόν είναι η κατάσταση, αναμενόμενο για ένα τέτοιο mini tournament, θα παίξουμε και τύπου μια εβδομάδα. Αυτά προς το παρόν, αναμένουμε τη συνέχεια. Όλοι. Στερνάει σαν την πέτσου.
You have to wait a second. Wait. Έλα για να τα παίξουμε μαζί. Τώρα είναι αναγκασμός. Ναι. Πώς είναι. 9-10 σπαθείς άρχοντας. Sorry. Λοιπόν, τουρνουά φινίτο, μάγκες. Μπαστάραμε και αποχωρούμε από τη σεμνή τελετή. Πέμπτη θέση, τελικά καταφέραμε εκεί με το ζόρι, σαν την κατσαρίδα την ίδια, να συρθούμε στο πυρηνικό ολοκαύτωμα για να μπούμε στις πληρωμές. Αν σκεφτείς ότι στο τελικό τραπέζι μπήκα, ξέρω εγώ, δέκατος, ας πούμε, σε μάρκες, το ότι φτάσαμε μέχρι την πέμπτη θέση είναι ένα ψηλό επιτεύγμα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η όλη φάση. Το Bubble κράτησε άπειρη ώρα. Παίζαμε 6 άτομα και εγώ δεν ξέρω πόση ώρα. Εντάξει, ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Γενικά το τουρνουά, η αλήθεια είναι, τελικά δεν ήταν τόσο τούρμπο όσο νόμιζα. Ασχέτως που βολόδερνα με 5 και με 6 blind για πόση ώρα. Κερδίσαμε κάποια κρίσιμα ολίνα από εδώ από εκεί. Τελικά, σουρμουρτούρ. Αποχώρησε ένας, είχαμε ένα πολύ σκληρό spot. Το βρήκαμε το σημείο που πρέπει να κάτσουμε για να μην έχουμε τον αέρα. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ σκληρό spot στο bubble πάνω, που σόβαρε ένα short με ντάμες και πήρε call από άσους και άσο ντάμα και βρήκε ντάμα στο turn την τέταρτη, και έμεινε στο παιχνίδι. Τελικά εκείνος ο τύπος που είχε το άσο ντάμα, το είχε διαλύσει το call, το limp του είχε σπάσει τα πλευρά και εν τέλει έφτασε να κάνει με 5 και με 6 blinds limp και σε ένα από αυτά τα spot τέλος πάντων αποχώρησε. Βασικά όχι, τα έβαλε preflop με άσο 6 και βρήκε call από ρίγα ντάμα. Έκανε κάτω 9-10 βαλέ, με αμπιρίμπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο τελευταίο μας χέρι, εντάξει, το είδατε, το άσο βαλέ με το 9-10. Είχαμε 50K εκεί πέρα, ήταν περίπου 6 blinds. Εντάξει, οκ, κάτι θα γινόταν αν το αντιπλασιάζαμε, αδιάφορο στην παρούσα φάση. Γενικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρον το τουρνουά, δηλαδή για το buy-in του και για το πόσα άτομα ήμασταν, ήταν σχετικά deep, δεν ήταν δηλαδή πολύ turbo η φάση του.
Είχε μια ψιλοτουρμπίτιδα, αλλά δεν ήταν full, ξέρω εγώ, hyper, ας πούμε, να παίζει μόνο Λίνη. Οι υπόλοιποι, δηλαδή, αν εξαιρέσει σε μένα που ήμουν μόνιμα short από ένα σημείο και μετά, οι υπόλοιποι παίζανε μια χαρά από κεράκι. Το Limp. Σπεσιαλέντο, διαλυμένο. Εντάξει, οκ, okay, ήταν πολύ ωραία. Το live γενικά προφανώς και έχει αξία πολύ. Σε αυτά τα stakes ειδικά το επίπεδο είναι αρκετά χαμηλό. Επομένως σίγουρα έχει νόημα αν θέλεις να τα grindάρεις. Δεν είναι τόσα πολλά βέβαια για να τα grindάρεις. Θα μπούμε στην κουβέντα τώρα για το αν αξίζεις να είσαι, αν μπορείς να γίνεις στην Ελλάδα και σε αυτούς τους χώρους live pro. Μεγάλη ιστορία, δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Δεν μας απασχολεί καν. Σε κάποια φάση μπορεί να πετύχουμε κάποιον ο οποίος το κάνει πιο επαγγελματικά και να μας δώσει μερικές πληροφορίες, αν ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω. Εντάξει, οκ, okay, μέχρι τότε το βλέπουμε. Προς το παρόν, vlog νούμερο 1. Finito la musica. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο. Και πώς χαιρετιόμαστε, adios amigos, para siempre, magis.